Ήρθαμε στο εστιατόριο Kiss, το οποίο έχει παραδοσιακά φαγητά. Θα φάμε το παραδοσιακό Ιρλανδέζικο φαγητό. Φαγητό, 100 σαρδάμ πρώτη μέρα πάντα. Αυτοί είμαστε. Σαρδαμέζοι, πολύ δυνατοί. Ρε κόσμε! Της Ιρλανδίας χτυπά στην πρωτεύουσά της το Δουβλίνο. Μεσαιωνικά κτίρια όπως το κάστρο και ο ναός του Αγίου Πατρικίου, λογοτεχνική παράδοση με συγγραφείς μύθους όπως ο Όσκαρ Ουάιλντ, ο Τζέιμς Τζόις και ο Σάμιουελ Μπέκετ, άφθονη μαύρη Ιρλανδική μπύρα, άνθρωποι έξω καρδιά, συγκροτήματα θρύλι όπως η Local U2, αλλά και γνωστή παραδοσιακή Ιρλανδική χορή σε παρασύρουν στο μαγικό κόσμο της Ιρλανδικής γης. Ισμίσε Χρήστος, Άγκουστα μη, Αμπάιλε άθα κλιάνθ. Είμαι ο Χρήστος και βρίσκομαι στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας. Καλησπέρα, καλά είστε. Πολύ δυνατός αυτός. Περάστε και εσείς, ελάτε. Hello. Πού θα ήμουν, στο Δουβλίνο της Ελλάδας. Φαντάζεσαι να υπήρχε άνω κάτω Δουβλίνο σε κανένα χωριό. Ωραίο θα ήταν. Αλλά ο Δήμος, επειδή είμαστε μεγάλη παραγωγάρα, μας κανόνισε ειδικό φωτισμό για να κάνω αυτό το όν στη γλώσσα τους. Δείτε. Η μεγαλύτερη πόλη του Σμαραγδένιου νησιού, όπως αποκαλούν την Ιρλανδία, έχει ιστορία που φτάνει πίσω στη Ρωμαϊκή περίοδο. Τότε που θεωρούνταν ένα από τα σημαντικότερα λιμάνια της Γυραιάς Ηπείρου. Το Δουβλίνο έγινε πρωτεύουσα του βασιλείου της Ιρλανδίας τη Μεσαιωνική περίοδο. Από το 1922, που η Ιρλανδία έγινε ανεξάρτητο κράτος, η πόλη γνώρισε τεράστια πολιτιστική, οικονομική και αστική ανάπτυξη και σήμερα αποτελεί την ψυχή της χώρας. Είμαστε Κάρα Κέντρο, με υποδέχτηκε μια πολύ καλή φίλη. Molly Malone. Φοβερή. Τώρα κάνετε δεν με θυμάται. Καλησπέρα, τι γίνεται. Αλλά θα την κάνω με θυμηθεί, γιατί θέλω να λέω ότι ένα άγαλμα που μου είδε, με θυμήθηκε. Δεν ήταν και πολύ καλό αυτό, αλλά δεν πειράζει, συνεχίζουμε. Τοπική λαϊκή ηρωίδα, πρωταγωνιστή σε ένα από τα πιο σημαντικά παραδοσιακά τραγούδια εδώ της Ιρλανδίας. Έχει γίνει viral τελευταία, έχει παίξει σε όλο τον κόσμο, γιατί έρχονται όλοι εδώ πέρα, εγώ δεν το κάνω, και πιάνουν τα στήθη της. Για καλή τύχη. Άλλο και αυτό. Τεράστια σέβεια πιστεύω και για τη Molly Malone, αλλά και για το όλο έργο τέχνης. Πολύχρωμα κτίρια, στενά δρομάκια, πολυσύχναστες pub και γκαλερί είναι στοιχεία που συνθέτουν τον πυρήνα της διασκέδασης του Δουβλίνου και ένα από τα πιο τουριστικά σημεία της πόλης. Δίπλα από το άγαλμα της φίλης μου πλέον, Molly Malone, βρίσκεται η πιο ζωντανή περιοχή του Δουβλίνου. Temple Bar. Εδώ όλα τα μαγαζιά σχετίζονται με τουρισμό, τέχνη και διασκέδαση. Εμείς φυσικά, γιατί ήρθαμε εδώ, Αντρία? Για την τέχνη. Όχι, πεινάμε και πάμε να φάμε.
Πάντα μας αρέσει όπου ερχόμαστε να τρώμε παραδοσιακά. Γι' αυτό ήρθαμε στο Temple Bar για να φάμε το παραδοσιακό τους πιάτο που λέγεται κόντελ. Κόντελ. Α, δεις. Yeah, it's very good. Έφτασε το κόντελ. Τι έχει τώρα μέσα? Λουκάνικο. Πουρέ πατάτας, μπέικον, διάφορα μυρωδικά, σαν μαγειρίτσα μοιάζει λίγο, και λαχανικά. Τώρα πώς δημιουργήθηκε αυτό, έχει πολύ πλάκα. Ουσιαστικά στο σπίτι, από ό,τι αποφάγια είχανε, τα μαζεύανε και δημιουργούσαν αυτό το πιάτο. Και έτσι έγινε παραδοσιακό και το τρώμε εμείς. Φοβερό, ε. Να δοκιμάσουμε λίγο. Πάρα πολύ καλό. Λουκάνικο δεν έφαγα ακόμα. Αλλά το γύρω-γύρω είναι μαγικό. Θέλει καλή βούτα. Καταπληκτικό. Νομίζω λίγο βαρύ για βράδυ. Αλλά δεν μασάμε γιατί είμαστε travelers. Πίνουμε και μια μαύρη μπύρα ιρλανδική. Και θα σας πω καληνύχτα. Θα τα πούμε αύριο γιατί το πρόγραμμα συνεχίζεται πάρα πολύ δυνατά. Ξεκινάει με ιστορία. Ιστορία χωρίς κάστορ δεν γίνεται. Έτσι είμαστε στο κάστρο του Δουβλίνου, εδώ στο κέντρο. Και θα κάνω μια ανεβασιά υποτική. Το κάστρο αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά ιστορικά αξιοθέατα της πόλης. Κατασκευάστηκε από Αγγλονορμανδούς τον 13ο αιώνα. Και λειτουργήσε ως κέντρο εξουσίας, διοίκησης και ως φυλακή. Να πω ότι έχω ζαλιστεί. Με ζαλίζει αυτό το πράγμα, δεν ξέρω τη φάση. Νιώθω σαν πάθω, έχω πάθει jet lag. 3 ώρες από την Ελλάδα. Σαν παράθυρο για τέτοιο είναι, από πλοίο, ε. Ναι. Ωραίο, μου αρέσει. Σε κάνει πάρα πολύ ωραίο. Ό,τι πρέπει. Θα πάρουμε ένα για το σπίτι. Η αίθουσα του θρόνου. Ναι, φίλε, εδώ είμαστε. Το 1788 δημιουργήθηκε όλη η αίθουσα και ο θρόνος δημιουργήθηκε το 1821 για τον King George τον 4ο. Μετά κάθισε η Queen Victoria και ο King George ο 7ος. Και τελευταία φορά το χρησιμοποίησε ο King George ο 5ος, το 1911. Πρόσφατα σχετικά. Και τώρα θα το χρησιμοποιήσω εγώ, γιατί το πρωινό δεν ήταν και πολύ δυνατό. Λες να ήταν ο King George δυνατός. Και εμείς να είμαστε τώρα πολύ μικρός ο μισής με αυτόν και να μας φαίνεται μεγαλός. Και για να κάτσεις πρέπει να κάτσεις έτσι. Να κάτσεις έτσι και κάνεις... Έτσι δεν χαιρετάνε. Έτσι. Γεια σας. Στο πέρασμα των χρόνων υπέστη πολλές αλλαγές και επεκτάσεις, όπως η εντυπωσιακή κεντρική πύλη που χρονολογείται από τον 18ο αιώνα. Το 1916, κατά την περίοδο της Ιρλανδικής Επανάστασης, το κάστρο χρησιμοποιήθηκε από τους Βρετανούς ως διοικητικό κέντρο. Ενώ από την ανεξαρτησία της χώρας και έπειτα, μετατράπηκε σε πόλο έλξης τουριστών και χώρο φιλοξενίας πολλών πολιτιστικών δρόμενων.
Πολύ ενδιαφέρον αυτό, ε. Είναι ότι πρέπει να έχεις μαλώσει με τέσσερις φίλους σου και να κάτσεις εδώ. Πείτε γάτο της μια. Προτιμώ αυτόν όμως. Εκεί. Το δωμάτιο αυτό μέσα στο κάστρο του Δουβλίνου χρησιμοποιήθηκε για τους τραυματίες του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Το 1916 νοσηλεύτηκε εδώ και ο James Connolly, ο οποίος ήταν ηγέτης κατά των Βρετανών όταν έγινε επανάσταση με τους Ιρλανδούς. Εδώ πέρα ήταν το κρεβάτι του και από τότε το δωμάτιο αυτό ονομάστηκε James Connolly. Παίρνεις, μένεις στο mood, δηλαδή παίρνεις ανάλογα το πώς κάθονται όλοι. Τώρα εδώ πέρα δεν μπορούσα, δεν είναι πρέπει να κάτσω έτσι, αλλά κάθομαι έτσι, σαν το πίνακα. Είσαι αγέροχος. Λες να κάτσω έτσι και μου βάζουν ψηλά. Κοίτα, είναι ο King George ο τρίτος. Ο πέμπτος που χρησιμοποίησε την τελευταία φορά το θρόνο θα μπορούσε να είναι συγγενής μου. Γιατί μετά από αυτόν το χρησιμοποίησα εγώ. Κάτι που ίσως δεν ξέρετε είναι ότι εδώ στο κάστρο του Δουβλίνου γυρίστηκαν σκηνές από την ταινία Braveheart, η οποία είχε να κάνει με τη Σκωτία. Αλλά εδώ είμαστε στην Ιρλανδία. Ο σκηνοθέτης δηλαδή δεν ξέρω τι έργο είδε. Είδε αυτό το κάστρο, του άρεσε και λέει: θα γυρίσουμε σκηνές εδώ. Μια χαρά. Και εγώ το είχα κάνει όταν ήμουν μικρός. Ήμουν στο σπίτι μιας κοπέλας και έκανα Instagram story και έγραφα ότι ήμουν στο σπίτι μας φίλου. Άλλο level σκηνοθέτης κι εγώ, ε. Ξέφυγα, ε. Καλώς. Σταματιώνες. Εδώ γυρίστηκε επίσης και η σειρά The Tudors και τώρα γυρίζεται η ψυχαγωγική ταξιδιωτική εκπομπή από την Ελλάδα, Ερε Κόσμο. Και εδώ κλείνει το κατάστημα. Οκ. Okay. The last. Μέχρι δύο, τελευταίοι. Και μετά το κάστρο τι κολλάει, ένας καθεδρικός ναός. Και όχι οποιοσδήποτε καθεδρικός ναός, είναι του Αγίου Πατρικίου. Είναι ο προστάτης των Ιρλανδών. Είναι πανέμορφος απ' έξω. Πάμε να το δούμε και μέσα. Ο καθεδρικός ναός του Αγίου Πατρικίου είναι το πιο σημαντικό σύμβολο της καθολικής πίστης στην Ιρλανδία. Πιο όμορφους και ιδιαίτερους καθεδρικούς ναούς πραγματικά που έχω δει. Είχε τρομερό ενδιαφέρον. Η κατασκευή του ξεκίνησε τον 12ο αιώνα και μέσα στα χρόνια έγιναν πολλές επεκτάσεις και ανακαινήσεις για να έρθει στην τελική του μορφή. Αρχιτεκτονικό ναό συνδυάζει γοτθικά και βικτοριανά στοιχεία και αποτελεί ένα από τα πιο επισκέψιμα αξιοθέατα της πόλης.
Καλά τα κάστρα, τα μνημεία και όλα αυτά, αλλά ο πολιτισμός βρίσκεται και στη συνείδηση του λαού. Και ποιες είναι αυτές? Να πίνουν άφθονη, μαύρη μπύρα κάθε μέρα. Έτσι και εμείς καθαρά για πολιτισμικούς λόγους θα δοκιμάσουμε αυτό το έθιμο. Γι' αυτό θα πάμε στο μουσείο της πιο διάσημης Ιρλανδικής μαύρης μπύρας. 10 με 15 λεπτά είναι όλα εδώ πέρα γύρω. Σας έχω πολύ ωραίο πρόγραμμα. Και πρόγραμμα γυμναστικής το λες, γιατί ταξίδι έχουμε πάρει ακόμα. Δεν πάρουμε κανένα ταξί, φίλε. Δεν ψήνεσαι? Όχι, με τα πόδια. Πόδια, εντάξει. Οκ. Μόλις μπήκα μέσα στο 264 ετών εργοστάσιο της διάσημης Ιρλανδικής μαύρης μπύρας. Φαίνεται είναι όλα πάρα πολύ παλιά εδώ. Από το 2000 και μετά ένα μέρος του χρησιμοποιείται ως μουσείο. Το 2023 βραβεύτηκε ως το καλύτερο αξιοθέατο στην Ευρώπη από το World Travel Awards. Θα μάθουμε τα πάντα για τη μαύρη μπύρα, θα δοκιμάσουμε κιόλας. Κυρίως φυσικά θα δοκιμάσουμε, τώρα μην κορδευόμαστε μεταξύ μας, έχουμε μια καλή σχέση, ε. Καλά το marketing που μου κάνει γενικά στην πύρα είναι τρομερό. Καπέλα, μπλούζες, μπρελόκ, ό,τι μπορείς να φανταστείς. Εμένα αυτό που μου κέντρισε το ενδιαφέρον είναι αυτό όμως εδώ το ποτήρι. Το βάζεις στο ψυγείο, βάζεις την πύρα και σε κρατάει κρύα. Τρομερό, θα το πάρω τώρα στον μπαμπά μου που πίνει full μπύρα. Full μπύρα. Full μπύρα. Τραγιάσκα. Δεν το φοράω, θα μου χαλάσει το μαλλί. Αυτό είναι τέλεια μαγιά που μου κάνει. Μαξιλάρι ταξιδίου, που δεν είναι μόνο ταξιδίου, γιατί σου δίνουν πίνεις μπύρα, το φοράς και όπου είσαι, την πέφτεις και λες καλησπέρα φιλαράκι, μπορώ να κοιμηθώ. Ω, μια χαρά είναι, ωραίο, ε. Θα το πάρω αυτό, για να το έχω για αυτές τις μέρες που θα πίνουμε κάθε μέρα μαύρη μπύρα. Έχω χάσει τα λόγια μου, δεν έχω ξαναδεί τέτοιο marketing για μπύρα. Αλήθεια, μου έχει έρθει η όρεξη να πιω full μαύρη μπύρα. Μας πάει από τη γη μέσα ουσιαστικά και θα μας τη φέρει στο ποτήρι. Τέλειο. Η πορεία του κρυθαριού για να γίνει μαύρη μπύρα. Εδώ είναι το κρυθάρι με το χρώμα που όλοι ξέρουμε, στους 0 βαθμούς. Πάμε δίπλα, 190 βαθμούς πιο σκούρο, 225 βαθμούς ακόμα πιο σκούρο και στους 232 το κρυθάρι γίνεται κατάμαυρο, σαν τη μαύρη μας την πύρα και σαν τα μαύρα μας τα χάλια. Το γνωστό σήμα της μαύρης μπύρας είναι αυτή η άρπα. Και εδώ πάνω δείχνει την εξέλιξή της. Ωχ, παίζει. Μάλλον πρέπει να πιω λίγο μαύρη μπύρα για να παίξω λίγο καλύτερα μετά. Επιτέλους πάμε στον 7ο που είναι το Gravity Bar. Αυτοί είμαστε! Εντάξει, πραγματικά μετά από αυτή την εμπειρία σε όλους τους ορόφους που είδαμε κάτι σημαντικό για την πύρα αυτή, έχω τρελή όρεξη να πιω. Μου ανοίξει την όρεξη. Και είμαστε στο μπαρ, τον 7ο όροφο, το Gravity Bar,
Είναι 360 μοίρες, βλέπεις θέα όλο το Δουβλίνο. Βρήκαμε ένα ωραίο τραπέζι, ήμασταν τυχεροί. Ο Θάνος το κανόνισε, γιατί εγώ έκανα βόλτες και ξαφνικά το βλέπω να κάθεται πολύ ωραία εδώ πέρα. Μας είπαν να περιμένουμε ένα λεπτό, κάτι να γίνει εδώ μέσα και μετά να την πιούμε. Νομίζω πέρασε ένα λεπτό από εκεί ως εδώ, οπότε δεν πέρασε. Να αφήνω. Okay. Δεν υπάρχει καλύτερο μέρος να απολαμβάνεις αυτήν εδώ τη θέα και να πίνεις τη συγκεκριμένη μπύρα ή όποια μπύρα σ' αρέσει, τέλος πάντων. Δεν κάνουμε διακρίσεις εμείς. Απίστευτη. Στην υγειά μας. Είμαι στο νεκροταφείο Glass Nevin. Μ' αρέσει πολύ να πηγαίνω στο νεκροταφείο σε κάθε χώρα που επισκέφτομαι, ειδικά αν είναι σαν και αυτό, που πραγματικά είναι εξαιρετικά όμορφο. Τώρα όμορφο να λες νεκροταφείο δεν είναι και τόσο ωραίο, αλλά εμένα μου αρέσει. Αυτό το νεκροταφείο το συγκεκριμένο έχει μεγάλη ιστορική σημασία για τους Ιρλανδούς. Έχουν θαυτεί εδώ μεγάλες προσωπικότητες, όπως ο Μάικλ Κόλινς, που πάλεψε για την ανεξαρτησία της χώρας, και ο διάσημος τραγουδιστής Λουκ Κέλι. Τα μνημεία και οι τάφοι που υπάρχουν εδώ μέσα έχουν εξαιρετικό αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον. Γιατί ουσιαστικά το νεκροταφείο αυτό ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1832. Πολλές φορές εδώ μέσα γίνονται και διάφορες εκδηλώσεις πολιτισμικού ενδιαφέροντος, αλλά και κάποιες εκθέσεις. Μια χαρά, ε! Δεν αρέσει μόνο σε μένα, αρέσει σε πολλούς. Σταμάτα, φίλε. Σταμάτα. Μην προχωράς. Μην φοβηθείς. Γιατί? Κάτσε σταθερός. Όλα καλά. Είναι κάτι από το σημείο. Ναι, είναι κάτι, απλά δεν έχει χέρια, οπότε δεν θα σε πιάσει. Ναι, όλα κομπλέ. Και ακριβώς δίπλα από τα νεκροταφεία έχει την πιο γνωστή pub της πόλης, η οποία έχει το αναμενόμενο όνομα. Οι νεκροθάφτες. Φοβερό, ε. Έχει πολύ ωραίο φαγητό. Άφθονη μπύρα. Πάμε να φάμε και να πιούμε. Ελπίζω να μην μας κάνουν καμιά μπύρα με ραδίκια ή σαλάτα ραδίκια. Παίζει. Ραδίκια. Δεν θέλω να ακούω για ανάποδα άλλο. Αρκετά ανάποδα είδαμε, φιλέ. Πάμε για τα ίσια τώρα. Πάμε για κριθάρι. Ας τα ραδίκια εκεί πέρα δίπλα. Καταπληκτική ατμόσφαιρα εδώ μέσα, παλιακή ωραία, με ξύλο, τζάκι, παρέα με όλους τους άλλους νεκροθάφτες. Σήμερα δεν έχει φαγητό, ήμασταν άτυχοι, δύο μέρες τη εβδομάδα μας είπαν μόνο έχει. Και πετύχαμε εμείς κλασικά τη μέρα που δεν έχει, αλλά δεν μας χάλε καθόλου, γιατί πήραμε μαύρη μπύρα που πλέον έχουμε θυστεί στη μαύρη μπύρα. Οπότε, καταπληκτική ιρλανδική εμπειρία η σημερινή ημέρα. Κάστρα τσεκ, καθεδρικό τσεκ, μαύρη μπύρα τσεκ και ξανά τσεκ. Νεκροταφείο τσεκ, νεκροθάφτες τσεκ. Τσεκ και επιταγή, γιατί έτσι λέγεται και στα αγγλικά. Καληνύχτα. Κάνω μια βόλτα στους δρόμους του Δουβλίνου, γιατί μας είπαν ότι δεν ξέρεις ποιον μπορεί να συναντήσει εδώ. Και έχουν δίκιο. Γιατί εδώ προχώρησε ο Van Morrison. Thin Lizzy, Ένια, Sinead O'Connor, Gary Moore, U2, Rory Gallagher, The Cranberries και Χρήστο Ανθόπουλος. Και τώρα μπαίνουμε στο σπίτι του Ιρλανδικού Rock and Roll. Gallagher.
ένας από τους μεγαλύτερους κιθαρίστες όλων των εποχών είναι Ιρλανδός εδώ πέρα. Δίπλα είναι μια ρέπλικα της αυθεντικής κιθάρας του. Αυτή τη κιθάρα την αυθεντική την είχε πάρει η μαμά του όταν μικρός και ξεκίνησε και με το που πέθανε η εταιρεία Fender δημιούργησε μια ρέπλικα και την έκανε δώρο στη μαμά του. Είναι ακριβώς ίδια με την αυθεντική. Χάρη σε αυτόν εδώ τον τύπο, πραγματικά ο οποίος ήταν πάρα πολύ ταπεινός, όσο ταπεινός ήταν, τόσο τεράστιος κιθαρίστας ήταν. Χάρη σε αυτόν εδώ τον ταλαντούχο τύπο, πολλοί κιθαρίστες οφείλουν την καριέρα τους. Ο Eric Clapton και ο Edge από τους U2 έχουν δηλώσει ότι χάρη σε αυτό ξεκίνησαν να παίζουν κιθάρα. Εδώ είναι η πιτζάμα του Michael Jackson. Και όπως βρέθηκε τώρα εδώ στο μουσείο στο Δουβλίνο, φοβερή ιστορία. Αυτός εδώ ο τύπος είχε το σπίτι ουσιαστικά που θα ηχογραφούσε ο Michael Jackson κάποια τραγούδια. Έτσι συναντηθήκαν το πρωί στην κουζίνα και λέει ο ένας τον άλλον: ωραία πιτζάμα, Michael. Ωραία πιτζάμα, my friend. Τις αλλάξανε, οπότε του έδωσε την πιτζάμα του Michael Jackson και αυτός την έφερε εδώ πέρα και την εκθέτει. Μπράβο, φίλε, πολύ δυνατός. Εδώ της Rock and Roll έχει και στούντιο, δηλαδή έρχονται μπάντες, local bandes και γράφουν τραγούδια και κάνουν πρόβες. Σε λίγο το στούντιο είναι εδώ και ξεκινήσει μια μπάντα. Θα πάμε να τους συναντήσουμε, να δούμε τι παίζουν, θα τους ρωτήσουμε κάποια πράγματα. Εξαιρετικά ενδιαφέρον. Thin Lizzy, Andre Stones, οι Cranberries με διαχρονικά hit όπως το Zombie και το Linger, η My Bloody Valentine, η Snow Patrol και στην κορυφή όλων οι U2 με πολλά βραβεία Grammy και φανατικούς θαυμαστές σε όλο τον κόσμο. Αυτές είναι μερικές από τις σημαντικότερες Ιρλανδικές μπάντες που διαμόρφωσαν τη μουσική σκηνή της χώρας. Οι U2 ιδρύθηκαν εδώ στο Δουβλίνο το 1976 και έγιναν αρχικά γνωστοί για τα πολιτικοποιημένα τραγούδια τους όπως το Sunday Bloody Sunday που αφορούσε στη σύγκρουση στη Βόρεια Ιρλανδία και συγκεκριμένα στο αιματηρό γεγονός του 1972 στο Derry. Η μπάντα έγινε η φωνή πολλών Ιρλανδών και μπήκε μια για πάντα στο πάνθεο των πιο επιτυχημένων ροκ συγκροτημάτων στον κόσμο. Ήρθε τώρα να μπούμε στο στούντιο. Μας περιμένουν τα παιδιά. Hello. Hi. Hello. How are you doing? So, Christos. Christos. Shabzi, nice to meet you. Hello. So nice to meet you. Nice to meet you. Thank you for all of that. The name of your band? So, the name is Shabzi, so that's my name. I'm a solo artist and these guys are part of the gang. Okay. And so Shabzi, Shobsy. What's your favorite Irish artist? My favorite Irish artist is U2. U2, eh? Sure. Yes, I love U2. Yeah, amazing band. Amazing. Yes. Bono, incredible. And there's a room dedicated to them just over the hall. Yes. Yeah, they're amazing. What kind of music do you play? I suppose pop music, yeah. General kind of pop music with a bit of an 80s inspiration. Mm-hmm. And I love 80s music. Say something to Greek friends. I cannot wait to taste your beautiful food. Experience your beautiful climate and meet your gorgeous people in Greece. I can't wait to be there. Era Cosme, Paragogana. Rory Gallagher should be 76. He died when he was 47. Poor Phil Lynott from Thin Lizzy should be turning 75 this August. Gary Moore's 72nd birthday was about
2 weeks ago, but sadly 58. So of that generation, there are just very few of those artists really still left. Και αυτό εδώ το δωμάτιο είναι αφιερωμένο σε ποιους άλλους, στους YouTube. Έχει άπειρες αφίσες τους, τα άλμπουμ τους, κάποια προσωπικά αντικείμενά τους, τα drums τους, όχι δεν είναι τα drums τους, αλλά οκ. Okay. Ας πούμε ότι είναι τα drums τους. Ωραίος, ε. Παίζουμε αυτά. Στοχή, στοχή. Πω, πω. Το War είναι το τρίτο άλμπουμ των U2. Είναι το πιο έντονα πολιτικοποιημένο άλμπουμ τους και περιέχει μέσα τις δύο μεγάλες επιτυχίες Sunday Bloody Sunday και New Year's Day. Αυτή είναι η πρώτη επαγγελματική φωτογράφηση των U2 και αυτή είναι η πρώτη επαγγελματική φωτογράφηση τη δική μου. Τρομερή εμπειρία το Άρης Rock and Roll Museum. Πραγματικά σας συνιστώ να έρθετε. Αυτό που μου έκανε μεγάλη εντύπωση ήταν ο τύπος που μας έκανε το tour μέσα. Ήταν ένας πολύ απλός και βαθιά γνώστης της μουσικής κουλτούρας του τόπου. Έτσι μας μίλησε ομαλά και απλά και ωραία στη μουσική ιστορία της Ιρλανδίας. Έμαθα πάρα πολλά, γνώρισα παλιούς καλλιτέχνες που δεν ήξερα και νομίζω ότι φεύγω πολύ εξελιγμένος ψυχικά και μουσικά. Να πιω ένα καφέ, ρε φίλε. Όχι, όχι, θέλω να ακούσω λίγο Van Morrison. Εκτός από τη μουσική, η Ιρλανδία είναι γνωστή και για την παράδοση στη λογοτεχνία της. Με διάσημους συγγραφείς όπως ο Samuel Beckett, ο James Joyce και φυσικά ο Oscar Wilde, το οποίο το σπίτι είναι αυτό ακριβώς εδώ. Επίσης έχουμε πάει και στο τάφο του Oscar Wilde, στο Παρίσι, στο νεκροταφείο Père Lachaise. Να μπείτε να το δείτε στο επεισόδιο της Γαλλίας. Αυτό εδώ, όπως σας είπα, είναι το σπίτι του Oscar Wilde. Δέχεται μόνο 2 φορές τη εβδομάδα. Αλλά βρήκαμε που κάθεται. Εδώ, στη Marion Square, αράζει, νάτος, γεια σου Oscar. Και δέχεται κάθε μέρα. Ο Oscar Wilde γεννήθηκε στην πρωτεύουσα της Ιρλανδίας το 1854 και ζήσε μόλις 46 χρόνια. Ήταν γνωστός για το επιθετικό και επίκαιρο χιούμορ του. Ένα από τα έργα που τον καθιέρωσαν είναι το πορτρέτο του Dorian Gray, μυθιστόρημα που ανέβηκε στις θεατρικές σκηνές. Δυστυχώς ο Βικτοριανός συγγραφέας κυνηγήθηκε για τη διαφορετικότητα και τις σεξουαλικές του προτιμήσεις. Φυλακίστηκε και η υγεία του επηρεάστηκε ριζικά, οδηγώντας τον στο πρόωρο τέλος του. Και εδώ παρέα με τον Όσκαρ, σας λέω ότι θα τα πούμε αύριο. Η σημερινή μέρα, τέλος. Καλή. Μπράβο. Άντε. Θα φύγεις. Α, να φύγω. Νόμιζα πρέπει να ράξω λίγο, να μην κάτσω. Α, οκ. Okay. Sorry, φίλε. Σε μια pub για να μάθω Ιρλανδικούς χορούς. Παραδοσιακούς, γιατί μας αρέσει η παράδοση. Αυτή η σκάλα είναι πάρα πολύ ωραία. Θα την περπατήσω με ύφος χορευτή. Το μόνο που με φοβίζει δεν είναι ότι θα μάθω Ιρλανδικούς χορούς. Το αεροπλάνο με φοβίζει, μην πέσει το κεφάλι μας.
Πήραμε τη μαύρη στην πύρα, χαλαρώνουμε. Τώρα είναι ένας τύπος που τραγουδάει και κάνει και λίγο stand-up comedy και είναι ωραίο. Σε λίγο θα αρχατεύουν οι χορευτές για να μας μάθουν οι ιδανικούς χορούς. Δεν ψήνομαι και πολύ. Δεν είμαι σε mood ακόμα, αλλά θα μπω σε mood. Μας φώναξε αυτή την πλευρά, okay. Ρισκόπουμε, πριν χωρίς την κοινή. Δεν έχω ψήθηκε πολύ ακόμα, αλλά... Όλο λάθος. Okay, super. Perfect. Perfect. Yeah. Tap, tap, tap. Turn and back to the middle in for two and three and Oh, έχω πεθάνει από την κούραση, ε! Και τώρα έχουμε βάζει μουσική, να το κάνουμε και μουσική! Δεν γίνονται αυτά! Tapping up! To the right! And again! To the left! Είμαι εδώ με τους χορευτές τους τρεις και θα μου μάθουν πριβέ ένα παραδοσιακό χορό δικό τους. Και μετά θα τους μάθω κι εγώ. Δεν κατάλαβα. Hello, Christos. Hello, Killian. Hello. Hello. Your name? Rosie. Hello, Rosie. Hi, Oliver. Nice to meet you, Christos. So, learn me something difficult. Okay. Will I take the first one? Oliver's gonna so, go first. First set. I'm gonna teach you. It's a really hard set. It's called a high click. Okay. And I hope you're nice and flexible. I'll show you in here. This is your first. Happy baby, ready to go? So, very easy. So one again. Tap your foot. Yes. Back. Back. Tip. Yes. Set. And yes. Then you're going to swing this leg out and then go. So like, and then it just needs to get up high. So. Like, yeah? Yes, yes, yes. So from the start, tip, back. Tip, set, high click. Good. Here's our first step. Very good. Now me. Yeah. Me. Okay. Now just you. Greek traditional dance. Okay. Do you know any other dance or no, only Irish dance? Just Irish. Just Irish. Just Irish. So traditional Greek. Yeah? Yes. And you do this. Thank you very much. Είδες, είναι πιο δύσκολη η χορή, δεν καταφέρανε, εγώ έτσι, πάξ! Μετά από αυτή την εμπειρία, έχω να πω μόνο ένα πράγμα, φίλε μου και φίλοι μου. Ένα πράγμα μόνο.
Τελευταίο πρωινό εδώ στο Δουβλίνο και στην ιστορική γέφυρα O'Connell Bridge που χτίστηκε το 1794 και ανακατασκευάστηκε το 1880. Έχει θέα το ποτάμι, τους κεντρικούς δρόμους, τρομερά αγάλματα. Πολύ ζωντανή πόλη το Δουβλίνο, μ' άρεσε πάρα πολύ. Τρομερή κουλτούρα, συνδυάζει φοβερά την παράδοση και το μοντέρνο. 24 ώρες γίνεται χαμός, βλέπει συνέχεια κόσμο. Πραγματικά οι άνθρωποι κάνουν το μέρος. Δηλαδή, αν συναντήσεις καλούς ανθρώπους, θα περάσεις καλά και θα νιώσεις ξανά στο σπίτι σου. Οπότε το αποχαιρετούμε. Θα ξανάρθω σίγουρα στο Δουβλίνο, είναι και πολύ κοντά από την Ελλάδα. Πήραμε κάτι γλυκά παραδοσιακά για να γλυκαθούμε. Εδώ πέρα κάτι καραμέλες και σοκολάτες, Ιρλανδικά. Τα λέμε. Τελικά οι Ιρλανδοί είναι φίλοι μας. Θα μπορούσες και να τους χαρακτηρίσεις τους Μεσόγειους του Βορρά αφού ψοφάνε για γλέντι και καλοπέραση. Το Δουβλίνο είναι μια πόλη γεμάτη ιστορία, πολιτισμό, μουσικάρες, μπύρα και άφθονο ουίσκι. Αν ρωτάτε μένα, καθόλου άσχημα. Σίγουρα ένας προορισμός που πρέπει να βάλετε στη λίστα σας. Εμείς φύγαμε για τον επόμενο. Έρε κόσμε, αυτοί είμαστε! Φτάσαμε Νεπάλ. Είδαμε στη ζούγκλα του Νεπάλ και είδαμε κατσίκες. Μια χαρά. Παργουγρά. Ο κόσμος, παιδιά, είναι καταπληκτικός εδώ στο Λουβλίνο. Γεια σου, φίλε. Μια χαρά. Ωραίος.